100.000 λέξεις προσευχής δεν αντικαυστιστούν τις λίγες λέξεις Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον. 5 λεξούλες. Να διαβάσουμε έναν πατέρα της Εκκλησίας. 10 λεπτά φτάνουν. 5 λεπτά άμα θέλετε. Και να διαβάσετε άλλα 5-10 λεπτά από την Αγία Γραφή. Από την Παλαιά Διαθήκη πρώτα. Γιατί η Παλαιά Διαθήκη είναι το υποστήριγμα, είναι η υποστήλωση, είναι τα θεμέλια της Εκκλησίας και της ζωής μας και της ειρήνης μας. Εάν δεν ξέρουμε την Παλαιά Διαθήκη, δεν θα καταλάβουμε τον Θεό καμιά φορά. Διότι εκεί απεκαλύφθη ο Θεός και στην αιτία μας παρουσιάστηκε και μας λέγει εγώ είμαι αυτό που λέγω εκεί στην Παλαιά Διαθήκη. Αυτό που γράφω εδώ είναι εκείνο. Εάν δεν τα ταυτίσουμε δεν θα μπορέσουμε να καταλάβουμε. Αν μου πείτε εσείς, άμα σας πω εγώ, αν μου πείτε κατεχόμενον, και εγώ δεν ξέρω, δεν έχω ούτε πόλεμο ούτε τίποτα, βασιλιάς μέσα στο σπίτι μου, πού να καταλάβω. Όταν περνάω τα σύνορα όμως και βλέπω την εκκλησία που τις τριμώξανε και τις πετάξανε κάτω και τα βγάλαν τα κεραμίδια και τα πάντα και χάστη, και βλέπω τα σπίτια εκεί πέρα έρημο, τα παράθυρα ανοιχτά, κρυμισμένα, καταστραμμένα, καταλαβαίνω τι σημαίνει κατεχόμενο. Πρέπει να συνδυάσω. Αυτό σημαίνει λοιπόν. Λοιπόν, έτσι γίνεται με την Παλαιά Διαθήκη. Εκεί τα έδωσε όλα ο Θεός. Και η ανταπόκριση είναι στην Καινή Διαθήκη και μέσα στους βίους των Αγίων της Εκκλησίας μας. Να διαβάσουμε λίγο και να μάθουμε να λέμε την ευχή. 100.000 λέξεις προσευχής δεν αντικαυστιστούν τις λίγες λέξεις Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον. 5 λεξούλες. Είναι δοξολογία, ευχαριστία, παράκληση, εξομολόγηση, θεολογία, ομολογία, τα πάντα είναι αυτό. Και το ξέρει ο Θεός. Άμα δεν το καταλαβαίνουμε, εγώ μπορεί να λέω Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον. Μην καταλαβαίνω. Καταλαβαίνει ο Θεός όμως. Καταλαβαίνει ο Θεός. Και το θέμα είναι να καταλαβαίνει εκείνος. Λοιπόν, να μπορούμε να πούμε, να κάνουμε ευχή. Είναι αγαπητοί μου πολύ εύκολο πράγμα. Εάν ενδιαφερθούμε, θα δείτε μέσα σε 1 μήνα δεν υπάρχει αμφιβολία ότι, όπως σας έλεγα, η καρδιά σας θα χορεύει. Μα και με κυλίγιο. Δεν υπάρχει άνθρωπος που ζήτησε από τον Θεό κάτι και δεν του το έδωσε. Αλλιώς δεν θα ήταν Θεός. Όταν λοιπόν εμείς του λέμε δώσε μου την προσευχή Θεέ μου, βάλε μου τη μέσα στην καρδιά μου, δεν θα μου τη βάλει. Θα μας δώσει απολαύσεις, θα μας δώσει ειρήνη, θα μας δώσει πανηγυρική ατμόσφαιρα μέσα μας, θα μας δώσει τα δάκρυα, τα πάντα. Ό,τι θέλετε, γη και ουρανό, να αποκτήσετε μέσα από αυτές τις λέξεις, θα δείτε, θα βγει ό,τι μυστικό και ό,τι φανερό θα πάρετε και που θα σας το δώσει ο Θεός.